με το ρολόι του περιπολικού έλαβε σήμα για να ενισχύσει τις ομάδες Δίας που υπήρχαν εκεί, mm-hmm. γύρω στις 12 παρα 5, ενδεχομένως πιο αργά, mm-hmm. έτσι, γιατί είπατε κάτι για παρατέρατο. Ναι, ναι. Πήγαν. Ναι, ναι, όχι. Ξέρετε, με τα σήματα είναι μεγάλο θέμα. Η κατάσταση Τσολακίδη ξεκινάει λέγοντας πρώτα απ' όλα ότι λάβανε σήμα στις 11:58. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Εντάξει. Συμβολή Τσαλδάρη Ιφηγενίας, περί τα 50 άτομα με ρόπαλα κατευθύνονται προς το κοράλι. Θυμάμαι, λέει, που κατέβηκα τη Λαμπράκη, δεν θυμάμαι που ήμασταν όταν ακούσαμε το σήμα, αλλά σε 2-3 λεπτά φτάσαμε εκεί. 2-3 λεπτά σημαίνει 12:01. 12. Ο κύριος Τσολακίδης, mm-hmm. όπως και οι υπόλοιποι αστυνομικοί των ομάδων Δίας, mm-hmm. έχουν και θα δείτε, προφανώς έχετε και συνέχεια, γιατί το έχουν κάνει αυτό, mm-hmm. ή με την καθοδήγηση Πίου το έχουν κάνει. Αναφέρουν ως χρόνο λήψεως σήματος στις καταθέσεις τους 23:59. Mm-hmm. Εδώ ο κύριος Τσολακίδης κατεβάζει ένα λεπτό. Γιατί είπε, βέβαια, μπορεί να ήταν 23:58, 23:59, δεν το θυμάμαι. Mm-hmm. Αλλά ελάτε που τα σήματα έχουν και τα λεπτά εδώ πέρα έχουν τρομερή σημασία. Το σήμα έχει φύγει 23:55. Το σήμα δόθηκε και 55, mm-hmm. 12 παρά 5 δηλαδή, και οι αστυνομικοί το μεταθέτουν λέγοντας ότι είναι και 59. Μάλιστα. Αυτά τα 4 λεπτά τους βοηθάνε εντός εισαγωγικών ώστε να δικαιολογήσουν για ποιο λόγο δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν και την δολοφονία αλλά και να κάνουν και τα δέοντα με τον έλεγχο και όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, έτσι. Βέβαια. Το γεγονός μάλιστα ότι πέραν δηλαδή των σημάτων που είναι δεδομένο ότι οι ώρες συγκεκριμένες που σου ανέφερα είναι και η κλήση στο ΕΚΑΒ. Mm-hmm. Που επίσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Δηλαδή, όσο για να μεταθέσουν το χρόνο στο αργότερο, ναι. υπάρχει η κλήση στο ΕΚΑ, που είναι νομίζω και 4, τώρα μου διαφεύγει ο ακριβής mm-hmm, χρόνος. Mm-hmm. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων προκύπτει ότι ψεύδονται. Αν μου επιτρέπετε εδώ πέρα, mm-hmm. Βλέπω τη λέξη, δεν έχω και τα γυαλιά μαζί, σιδερομπουνιές. Ναι, ναι, ναι. Οτιδήποτε. Οι σιδερομπουνιές, αν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, είναι το σήμα, το σήμα που έχει στείλει αυτό ακριβώς. Είναι το σήμα. Και τώρα έρχεται στην κατάθεσή του και λέει: μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι λουλούδια, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μα ο ίδιος το έχει δώσει. Γιατί εδώ, επειδή ακριβώς αυτό συζητείται και από την αρχή, η συνήθις έκφραση είναι σιδερογροθιές. Ναι. Εντάξει. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν σιδερομπουνιές. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε τουλάχιστον όσο αφορά τον Τζολακίδη, mm-hmm. Είναι ότι ουσιαστικά επισφραγίστηκε πλέον με την κατάθεσή του η μεθόδευση των αστυνομικών, mm-hmm. Προκειμένου να καλύψουν την καθυστέρηση των 4 λεπτών που στήχησε ουσιαστικά και τη ζωή στον Παύλο, έτσι. Κέντρο επί της Σαλδάς έχει κατά καργονία αρκετά άτομα και της Παύλου Μελάκη Κεφαλινίας έχει γύρω στα 20 άτομα, 20 άτομα της Χρυσής Αυγής, όπου μας ενημερώνουν ότι είχαν μια διαμάχη με κάτι άτομα του γνωστού χώρου. Είμαστε πλησίων να προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα. Συγκλείω και το πέραμα. Και εδώ να βρίσκετε, από ό,τι διακρίνουμε, υπάρχουν και κάτι σιδεροπουνιές, κάτι ρόπαλα. Βλέπουμε κάτι άτομα κυνηγάνε, τις χιάλφα κυνηγάνε έτερα άτομα της Σαλδάς, κυνηγάνε για να τους πιάσουν. Από πέρα με άτομα της Χρυσής Αυγής, βλέπουμε άτομα να τρέχουν προς Κεφαλινίας. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα από την Δία, θα πάμε σε δράση. Ορίστε παιδιά, ορίστε. Ελάτε λιγάκι Τσαλδάρη 60 στο Κερατσίνι. Για ποιο λόγο τι έχουμε εκεί? Υπήρχε ένα επεισόδιο με άτομα Χρυσής Αυγής και έτερα άτομα. Μάλλον το ένα άτομο έχει μαγειρωθεί.